Και ακόμα μια φορά είμαστε μαζί για να συζητήσουμε ενδιαφέροντα θέματα που επηρεάζουν τη ζωή μας, να ενημερωθούμε και να βρούμε τρόπους που μπορεί να μας βοηθήσουν να εξασφαλίσουμε μια καλύτερη ποιότητα στη ζωή μας. Στην απόψινή μας εκπομπή βρίσκεται όπως πάντα ο κύριος Λευτεριώτης, αντιπρόεδρος της Προνόμιο με κάρτα. Γεια σας κύριε Λευτεριώτη. Yes. Καλά είστε? Ναι, χαρά. Ωραία. Και σήμερα η εκπομπή μας έχει καλεσμένο τον κύριο Κωνσταντίνο Κοντό, καρδιολόγο. Γεια σας κύριε Κοντέ. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ σήμερα μαζί. Και εγώ χαίρομαι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Λευτεριώτη, θέλω να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι η Προνόμιο με κάρτα. Θα έλεγα ότι η Προνόμιο με κάρτα είναι μια κάρτα η οποία κυκλοφόρησε στην αγορά για να εξυπηρετήσει κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες. Η βασική ανάγκη που πάει να εξυπηρετήσει είναι την κοινωνία σήμερα που έχει στα ιατρικά θέματα αρκετά προβλήματα. Οι περισσότερες οικογένειες αντιμετωπίζουν και οικονομικά προβλήματα για να διαχειριστούν τα θέματα της υγείας τους. Ειδικά τώρα με την κρίση. Ναι, φυσικά. Και τώρα με την κρίση τα πράγματα έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ. Άρα λοιπόν η κάρτα δίνει προνόμια σε όλους όσους την έχουν, ώστε να μπορούν να επισκεφθούν τον γιατρό τους χωρίς να έχουν ταλαιπωρίες, χωρίς να έχουν άγχος, χωρίς να ενδιαφέρονται τόσο πολύ για το οικονομικό μέρος αυτής της υπόθεσης. Να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε check-up, να αντιμετωπίσουν αυτό που λέμε πρωτοβάθμια περίθαλψη, με δύο λόγια. Ταυτόχρονα η κάρτα αυτή δίνει τη δυνατότητα σε όποιον την έχει να έχει και εκπτώσεις, γι' αυτό υπάρχει αυτή η συζήτηση. Α, ναι. Και σε μια σειρά άλλων πραγμάτων που έχει να κάνει με τη ζωή του. Δηλαδή, σε όλους τους τομείς σχεδόν της ζωής. Από τη διατροφή μέχρι οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν συμβάσεις με χιλιάδες επιχειρήσεις, στις οποίες ο καρτούχος έχει τη δυνατότητα να έχει αυτές τις εκπτώσεις. Άρα, για να μπορέσει αυτός που μας παρακολουθεί να καταλάβει τι ακριβώς του λέμε, χωρίς να δημιουργηθεί καμία σύγχυση. Είναι μια κάρτα που του δίνει τη δυνατότητα να έχει μια πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη, αρκετά ικανοποιητική. Θεωρώ, επειδή έχω ασχοληθεί χρόνια και εγώ προσωπικά με το θέμα αυτό, το ασφαλιστικό, το θέμα της υγείας, να πω ότι δεν έχει καμία σχέση με ασφαλιστικό προϊόν. Δεν είναι ασφαλιστικό προϊόν. Δεν είναι, αυτό πρέπει να το τονίζουμε. Το τονίζουμε γιατί θέλουμε να είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι ασφαλιστικό προϊόν. Ναι. Έχουν τη δυνατότητα όλοι οι άνθρωποι να έχουν αυτή την κάρτα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ασθενής μπορεί να έχει αυτή την κάρτα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μεγάλης ηλικίας, για παράδειγμα, μπορεί να έχει αυτή την κάρτα. Και που δεν τον ασφαλίζουν. Ενώ σε ασφαλιστική εταιρεία, όπως ξέρετε, υπάρχει αυτή η δυσκολία. Από μια ηλικία και μετά δεν σε ασφαλίζει, ή όταν είσαι άρρωστος φυσικά, δηλαδή προϋπάρχουν οι ασθένειες, εξαιρούνται. Άρα εδώ πέρα στην περίπτωση αυτή δεν έχουμε τέτοια θέματα. Άρα μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανασφάλιστος, ο οποίος είναι άνεργος, ο οποίος έχει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, οποιασδήποτε ηλικίας, θα μπορούσε να έχει αυτή την κάρτα. Η κάρτα αυτή είναι οικονομική, δηλαδή στοιχίζει περίπου 160 ευρώ το χρόνο για μια οικογένεια. Πολύ οικονομική. Άρα για όλα τα μέλη της οικογένειας, είτε είναι 3, είτε είναι 4, είτε είναι 5, εξυπηρετεί κατά την άποψή μας πραγματικά μια κοινωνική ανάγκη σήμερα και ταυτόχρονα αυτά τα 160 ευρώ που πληρώνει σίγουρα θα τα κάνει απόσβεση πάρα πολύ γρήγορα, αξιοποιώντας όχι μόνο τα ιατρικά θέματα, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή στα οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει με εκπτώσεις. Και όταν λέμε εκπτώσεις, τι εννοούμε? Δεν εννοούμε ότι δίνει την κάρτα και κάποτε του επιστρέφουν χρήματα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά δείχνει την κάρτα και επί τόπου παίρνει μειωμένη τιμή. Αυτές είναι οι συμβάσεις που έχουμε κάνει με όλες τις επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση σε αυτό. Και έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία να ενημερωθούν σωστά περί του τι είναι, πώς λειτουργεί. Γι' αυτό γίνεται και αυτή η εκπομπή. Γι' αυτό. Και θα έλεγα ότι η εκπομπή είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Να ενημερώσουμε σωστά τον κόσμο, να καταλάβει τι κάνουμε και να τον βοηθήσουμε και στα θέματα τα ιατρικά που τα έχει τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη. Θέλετε να μας πείτε κάποια από τα δυνατά ωφέλη της κάρτας? Ποια θεωρείτε τα πιο δυνατά ωφέλη? Ναι, δεν θα έλεγα. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά αυτό που θα έλεγα είναι ότι σε πρώτη φάση θα μπορέσει να κάνει check-up. Δωρεάν, όχι ένα, δύο, τρία, θα μπορούσε να κάνει και παραπάνω μέσα στον χρόνο. Να επιλέξει μονάδες στις οποίες έχουμε αρκετές, στις οποίες να μπορεί να κάνει ένα check-up χωρίς να πληρώσει τίποτα. Θα μπορούσε να επισκεφθεί με απεριόριστες επισκέψεις σε διάφορες κλινικές. Ξέρετε τι φοβούνται πολύ και μου έχουν πει και εμένα. Είναι αλήθεια ότι θα πάω και δεν θα πληρώσω τίποτα? Είναι αλήθεια, φυσικά. Θα μπορέσει να πάει
και να πάει σε γιατρούς σε πάρα πολλές μονάδες της χώρας μας με απεριόριστες επισκέψεις, και αυτός και η οικογένειά του πάρα πολλές, και θα μπορούσε έτσι με αυτόν τον τρόπο να έχει πραγματικά την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Θα μπορούσε να πάει σε άλλες ιατρικές μονάδες με εκπτώσεις πάρα πολύ σοβαρές. Άρα λοιπόν, αυτά θα έλεγα ότι είναι τα δυνατά σημεία στο κομμάτι το ιατρικό. Το εκεί ιατρικό. Νομίζω ότι είναι και το σημαντικότερο θέμα που ενδιαφέρει και τον κόσμο. Από πότε ισχύουν αυτά τα πλεονεκτήματα που μας αναφέρατε? Θα ήθελα να πω ότι με το που παίρνει την κάρτα έχει όλα τα πλεονεκτήματα. Δηλαδή, αν πάρει σήμερα την κάρτα, αρχίζει να έχει το δικαίωμα να αξιοποιεί την κάρτα παντού από εκείνη τη στιγμή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να περάσει ένα διάστημα, δεν υπάρχει τίποτα. Μπορεί επί τόπου να ξεκινήσει. Δηλαδή, αν σήμερα κάποιοι αγοράσουν την κάρτα, θα έχουν το δικαίωμα από σήμερα να έχουν τα πλεονεκτήματα που δίνει η κάρτα. Γι' αυτό λοιπόν θα μας πείτε και για την προσφορά της εκπομπής. Για να δούμε ποιοι θα είναι ωφελημένοι από σήμερα. Όπως το έχουμε κάνει και άλλες φορές στην εκπομπή, θα κάνουμε ιδιαίτερα σήμερα μια τιμή καλύτερη για όσους μας παρακολουθούν και μέσα στις επόμενες 2 ώρες επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα που φαίνονται αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας. Αν τηλεφωνήσουν σε επόμενες 2 ώρες, η κάρτα που σας έλεγα η οικογενειακή που κάνει 160 ευρώ θα μπορούν να την προμηθευτούν με 120 ευρώ. Πολύ ωραία. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα και τους καλούμε να επικοινωνήσουν μαζί μας με τα στελέχη της εταιρείας που θα τους εξυπηρετήσουν αμέσως. Ευχαριστούμε πολύ. Επανερχόμαστε μετά από μία ολιγόλεπτη διακοπή και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Κοντό. Η καρδιά είναι ένας μυς περίπου στο μέγεθος μιας γροθιάς. Αυτός ο τόσο αθώος καρδιακός μυς είναι η αιτία για ολόκληρη την ζωή μας. Αν σταματήσει να χτυπάει αυτός ο μυς, σταματάει και η ζωή μας. Αλήθεια, κύριε Κοντέ? Αλήθεια. Είναι αλήθεια. Η καρδιά είναι ένας μυς, η οποία είναι περίπου στο μέγεθος της γροθιάς του ατόμου. Είναι το πιο σημαντικό, κατά τη δική μου τη γνώμη, τουλάχιστον ένα από τα πιο σημαντικά όργανα του ανθρώπινου σώματος, ουσιαστικά είναι ο κινητήρας του οργανισμού. Όπως ένα αυτοκίνητο έχει τον κινητήρα του και αυτό το εξασφαλίζει τη δυνατότητα να πηγαίνει, έτσι και η καρδιά είναι ο κινητήρας του οργανισμού και μας εξασφαλίζει με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να μπορούμε να ζούμε και να επιτελούμε τις λειτουργίες μας. Δεν είναι τόσο αθώος μυς, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός μυς, είναι ένας γερός μυς και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται πολύ μεγάλη προστασία και αγάπη και από εμάς. Γιατί μου συμβαίνει αυτό, γιατί η καρδιά λειτουργεί τόσο καθοριστικά για την ύπαρξη μιας ζωής? Η καρδιά ουσιαστικά, η λειτουργία που κάνει είναι να μπορεί να κυκλοφορεί το αίμα. Το αίμα είναι το θρεπτικό συστατικό σε όλα τα όργανα. Οξυγονώνει το αίμα μέσω των πνευμόνων και το επαναφέρει στην κυκλοφορία και με αυτόν τον τρόπο τα υπόλοιπα όργανα, η ιστή γενικότερα, από το δέρμα, τον εγκέφαλο, το σηκώτι, τους νεφρούς, οπουδήποτε, οποιοδήποτε όργανο μπορείτε να φανταστείτε, τρέφεται από το αίμα το οποίο μεταφέρει η καρδιά. Η λειτουργία που επιτελεί ουσιαστικά είναι διπλή. Η καρδιά λειτουργεί σαν αντλία και σαν τρόμπα. Η αντλία, γιατί μπορεί να πάρει το αίμα από την περιφέρεια, να το φέρει στους κόλπους της, να μπορέσει να το κυκλοφορήσει στους πνευμονές, να καθαριστεί, να οξυγονωθεί, να πάρει τα στοιχεία εκείνα τα οποία πρέπει να μεταφέρει για να τραφούν και τα υπόλοιπα τα όργανα και στη συνέχεια σαν τρόμπα να το διώξει το αίμα και να το πάει εκεί που πρέπει να πάει. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό το λόγο. Γιατί είναι αυτό που ουσιαστικά τρέφει όλο το υπόλοιπο το σώμα. Σήμερα, ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες παθήσεις της καρδιάς? Η βασικότερη πάθηση της καρδιάς είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Το έμφραγμα. Αυτό είναι το πιο συχνό, είναι η βασικότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση που θέλει πολύ μεγάλης προσοχής. Όχι μόνο στην αντιμετώπιση, που έχουμε πλέον τη δυνατότητα να τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά, όσον αφορά στο κομμάτι της πρόληψης. Γιατί το σωστό είναι να προλαμβάνουμε καταστάσεις και όχι να προσπαθούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Το μεγάλο στοίχημα της ιατρικής είναι η πρόληψη των καρδιαγγειακών συμβαμάτων για να μπορούμε να είμαστε υγιείς. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορες άλλες παθήσεις, όπως η μαρμαριγή.
το λέγαμε και, και πριν. Και η κολπική μαρμαρική, η οποία είναι μία αριθμία, είναι ένα, το ηλεκτρικό σύστημα της καρδιάς πάσχει. Η καρδιά έχει ουσιαστικά μια γεννήτρια μέσα της, η οποία παράγει ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πολλούς ανθρώπους υπάρχουν και άλλες γεννήτριες δίπλα από τη βασική γεννήτρια της καρδιάς, που πολλές φορές κατά από ορισμένες συνθήκες, όπως είναι στρες, υπέρταση, αλκοόλ και διάφορα άλλα, υπερθυροειδισμός που είναι το πιο σημαντικό στη συγκεκριμένη περίπτωση, λειτουργούν αυτόνομα, ξεπερνούν τη λειτουργία της βασικής γεννήτριας και αυτό φαίνεται σαν αρρύθμια. Και αυτή είναι η κολπική μαρμαρική. Με λίγα λόγια. Και αυτό πολύ συχνά το ακούμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ συχνό, γιατί στις μέρες μας έχουμε το βασικότερο παράγοντα που είναι το στρες. Πολύ έντονο στρες που έχει όλος ο κόσμος και γι' αυτό όλος ο κόσμος πλέον, ο περισσότερος κόσμος έρχεται, έχει αυτή με, την αριθμία. Ναι, έρχεται με τέτοια πάθηση. Κύριε Κοντέ, ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει μια επικίνδυνη ζώνη ηλικιακά? Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες ηλικίες που θα μπορούσαμε να πούμε ότι κινδυνεύουν περισσότερο από αυτή την υπόθεση? Ναι, και δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός, η ηλικία αυτή όλο και κατεβαίνει. Παλιότερα ήταν η επικίνδυνη ζώνη ήταν πάνω από 45 με 50 στους άντρες και στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Δυστυχώς όμως ο τρόπος ζωής στον 21ο αιώνα μας έχει κάνει να αναθεωρούμε αυτές τις απόψεις και πλέον οι επικίνδυνες ηλικίες είναι σαφώς μικρότερες, τουλάχιστον από την ηλικία των 40 στους άντρες, και δυστυχώς έχουν αρχίσει να εξισώνονται σε αυτό το κομμάτι και οι γυναίκες. Δεν λειτουργεί πια τόσο πολύ ο προστατευτικός ρόλος της εμμήνου ρήσεως στις γυναίκες. Παθαίνουν και αυτές πολλά καρδιακά συμβάματα σε νεαρή ηλικία. Από το στρες, Οι γυναίκες, όχι μόνο το στρες, έχουν αρχίσει και υιοθετούν ουσιαστικά τον τρόπο ζωής των ανδρών. Παλιότερα οι γυναίκες ήταν βασικά στο σπίτι. Ασχολιόσαν με την οικογένεια και με τα οικιακά. Τώρα και εσείς έχετε βγει στην αγορά εργασίας, δουλεύετε όσο δουλεύουμε, κάνετε ό,τι κάνουμε, έχετε το στρες λοιπόν που έχουμε, την κούραση που έχουμε και αντιμετωπίζετε όλα αυτά τα πράγματα όπως τα αντιμετωπίζουμε και εμείς. Άρα λοιπόν υποβάλλεστε και εσείς όλες αυτές τις διαδικασίες, αυτό έχει επίπτωση στο να εμφανίζονται καρδιακά συμβάματα πολύ νωρίτερα και σε εσάς. Είναι πραγματικότητα αυτό ότι θεωρείτε ότι είναι το υπαριθμό μια αιτία, ας πούμε, θανάτου για τους άνδρες και για τις γυναίκες σε το θέμα της καρδιάς? Ναι, ιδιαίτερα το έμφραγμα του μυοκαρδίου, γιατί είναι το βασικότερο. Πάσχει ουσιαστικά ο κινητήρας του οργανισμού. Και αν δεν καταλάβουμε γρήγορα το τι συμβαίνει, ότι κάτι δεν πάει καλά, και να απευθυνθούμε γρήγορα σε νοσοκομείο ή στο γιατρό μας για να μπορέσει να μας κατευθύνει το που θα πάμε και χάσουμε τον χρόνο τον απαραίτητο, τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και στην Ελλάδα δηλαδή έχουμε τέτοια φαινόμενα πάρα πολύ. Βέβαια, γιατί η ενημέρωση του πληθυσμού είναι δυστυχώς ελλιπέστατη και τώρα πια με τα προβλήματα που υπάρχουν, τα οικονομικά τα προβλήματα, είναι δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο το έργο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που κόβουν τα φαρμακά τους, διακόπτουν τη φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν μικροενοχλήσεις και τα καμπανάκια που λέμε έχουν αρχίσει να χτυπάνε, αλλά αδιαφορούν γιατί δεν έχουν χρήματα να απευθυνθούν σε νοσοκομεία, σε γιατρούς, όπου μπορεί ο καθένας. Και γι' αυτό το λόγο είναι η κατάσταση λίγο πιο δύσκολη τώρα πια. Η κληρονομικότητα πόσο επηρεάζει τα προβλήματα της καρδιάς? Πάρα πολύ. Είναι ο σημαντικότερος παράγοντας. Είναι ο σημαντικότερος παράγοντας γιατί είναι αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οι βασικές αιτίες που κάνουν την καρδιά να πάσχει είναι ο τρόπος ζωής, κάπνισμα, χοληστερίνες, κακή διατροφή, μη άσκηση και η κληρονομικότητα. Όλους τους άλλους παράγοντες μπορούμε να τους τροποποιήσουμε. Το κάπνισμα μπορούμε να το διακόψουμε. Τη διατροφή μας μπορούμε να τη φτιάξουμε. Άσκηση μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε. Την κληρονομικότητα όμως δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Ακόμα το γονίδιο δεν μπορούμε να το πειράξουμε, δεν μπορούμε να παρέμβουμε τόσο πολύ ούτως ώστε να αλλάξουμε το γονίδιο που πάσχει για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Άρα λοιπόν είναι ο πιο απρόβλεπτος και ο πιο επικίνδυνος παράγοντας, γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να τον προλάβουμε με τίποτα. Όταν λέμε όμως κληρονομικότητα, πόσες γενναίες μπορεί να έχει σχέση, ας πούμε, το κάθε άτομο με πόσες γενναίες πριν? Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ αυτό. Ναι, δηλαδή πρέπει να εξετάζουμε τους γονείς μας, τους παππούδες μας, τους προπαππούδες. Όσον αφορά τη Στεφανία, νόσο η κληρονομικότητα πια είναι σαφής. Μιλάμε πάντα για μάνα-πατέρα μόνο. Δεν μιλάμε για θείους, θείες, παππούδες κλπ.
Και αυτά πότε, όταν ο πατέρας έχει πάθει έμφραγμα σε ηλικία κάτω των 55 ετών, πρώιμο έμφραγμα δηλαδή, και η μάνα παλιότερα ήταν στα 65 χρόνια, που θα κατέβηκε αυτό το ηλικιακό, απλά γιατί και οι γυναίκες πλέον έχουν αρχίσει νωρίτερα. Αλλά μιλάμε μόνο για αυτό, μόνο για μάνα και πατέρα, όχι για τους υπόλοιπους. Και κυρίως το έμφραγμα δηλαδή. Και κυρίως το έμφραγμα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες παθήσεις, οι οποίες είναι νομικές, που σχετίζονται και με την καρδιακή ανεπάρκεια, που αυτές είναι θέμα γονιδιακό και αυτό έχει σχέση με αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι είναι θέμα γενεών και θέμα μεταφοράς του γονιδίου. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πιθανά συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουμε και πρέπει άμεσα να κάνουμε κάτι? Όταν υπάρχει πόνο στο στήθος, με αντανάκλαση πίσω, στην πλάτη, στον τράχυλο, στο λαιμό δηλαδή, αιμοδία στο αριστερό κυρίως χέρι και κυρίως στα δάχτυλα τα δύο τελευταία. Όταν λέτε αιμοδία, δηλαδή τι είναι? Μούδιασμα στο χέρι, το αριστερό κυρίως χέρι. Αυτά είναι συμπτώματα, είναι τα βασικά συμπτώματα του εμφράγματος. Δεν είναι απαραίτητο να είναι όλα μαζί, αλλά κάποια από αυτά, όταν όμως υπάρχει συσφυκτικό άλγος και περιγράφεται από αυτόν που το παθαίνει ότι αισθάνεται ότι τον σφίγγει σαν μια μέγενη μπροστά και πίσω από το θώρακά του, αυτό είναι ισχυρό σημείο για έμφραγμα και πρέπει αμέσως να απευθυνθεί στο πλησιέστερο νοσοκομείο για να βγει τουλάχιστον ένα καρδιογράφημα και μια εξέταση αίματος για να δούμε αν όντως έχει έμφραγμα ή όχι. Τώρα θέλω να μείνουμε λίγο στις ενδείξεις κινδύνου, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Γιατί όλοι μας κάποιες φορές στη ζωή έχουμε νιώσει κάποια τσιμπήματα στο στήθος, καθώς ανεβαίνουμε τα σκαλιά, αισθανόμαστε ένα πόνο που αγκαλιάζει το στήθος μας. Στη δουλειά νιώθουμε να ανεβαίνουν επικίνδυνα οι παλμοί, ακούμε συχνά την καρδιά μας να χτυπάει δυνατά και πολλές φορές λέμε δεν είναι τίποτα, θα είναι από την κούραση, το άγχος. Αυτά είναι σήματα σως που πρέπει να μας ανησυχήσουν? Η καρδιά έχει ορισμένα μυστήρια. Είπαμε προηγουμένως ότι αυτά τα συμπτώματα, τα βασικά συμπτώματα για τη Στεφανία, ενώ υπάρχουν και άλλα, υπάρχει εύκολη κόπωση, υπάρχει η μεγάλη κόπωση στην προσπάθεια, υπάρχει σε ορισμένους ανθρώπους, μπορεί να μην έχουν πόνο, αλλά να έχουν αδυναμία στο να περπατήσουν. Πολλοί λένε, ας πούμε, ότι το τελευταίο διάστημα, ενώ περπατούσα 1 χιλιόμετρο, τώρα πια πηγαίνω στα 200-300 μέτρα, με πιάνει μια δύσπνοια, έτσι ένα πρόβλημα στην ανάσα, αναγκάζομαι να σταματήσω και ξαναπερπατάω. Και αυτό είναι σημείο ύπαρξης καρδιακής νόσου. Και εκεί θα πρέπει πάλι να απευθυνθούν στο γιατρό τους για να τους κατευθύνει σε εξετάσεις, στο τι εξετάσεις να κάνουν για να ανοιχνεύσουν το αν υπάρχει όντως στεφανία νόσο και από εκεί και πέρα να αντιμετωπίσουν, να πάρουν τη φαρμακευτική αγωγή ή την παρεμβατική, εν πάση περιπτώσει, ό,τι χρειάζεται και ό,τι κρίνει ο καθένας. Αυτά είναι τα πιο βασικά συμπτώματα. Τα υπόλοιπα τώρα που αναφέρατε. Τα τσιμπήματα στο στήθος. Αυτά εδώ πέρα μπορεί να μας ξεγελάσουν. Και νευρικά. Τις περισσότερες φορές είναι νευρικά, αλλά πολλές φορές η καρδιά μας προειδοποιεί με άτυπη συμπτωματολογία. Τα βασικότερα πάντως είναι ο έντονος πόνος και η δυσκολία στο περπάτημα. Επειδή ακριβώς η καρδιά, είπαμε ότι είναι ο κινητήρας του οργανισμού, όταν πάσχει, συνήθως δεν μπορούμε να κάνουμε τη δραστηριότητα που κάναμε. Αυτό είναι το πιο βασικό κομμάτι. Τσιμπηματάκια συνήθως είναι πιο αθώα, αλλά και πάλι για να μην... επειδή τώρα αυτό είναι εκπομπή και μας ακούει και κόσμος και ο καθένας μπορεί να τα μεταφράζει και να τα ερμηνεύει έτσι όπως θέλει, όταν δει κάτι που τον προβληματίζει, αισθανθεί κάτι που τον προβληματίζει, όσο αθώο και να του φαίνεται, καλό θα είναι να απευθυνθεί σε έναν ειδικό για να του πει αν όντως αυτό είναι αθώο ή αν θέλει περαιτέρω έλεγχο. Και είπατε και στο στήθος ότι αντανακλά, μπορεί να έχουμε σφίξιμο στην πλάτη μάλλον, Ναι. Αυτό είναι σημάδι και μούδιασμα στο αριστερό χέρι. Ναι. Όχι απαραίτητα όλα μαζί, έτσι, αλλά μπορεί και όλα. Όπως εφίδρωση, υδρώνει εκείνη τη στιγμή. Και βέβαια όταν παθαίνουν αυτή την ιστορία, όλοι έχουν έντονη την αίσθηση του επικείμενου θανάτου. Πιστεύουν ότι δεν θα συνεχίσουν άλλο να ζουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί εκείνη την ώρα χάνεται ο κόσμος κάτω από τα πόδια τους. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν... Σαν λιποθυμία κάπως, Και με λιποθυμία μπορεί να έρθει. Ναι. Όπως επίσης μπορεί να έρθει και με συμπτώματα από το στομάχι.
Και εκεί είναι πράγματα που μπερδεύουν. Πολλοίς κόσμος μπερδεύεται και νομίζει ότι έχει μία γαστρίτιδα, γιατί έχει ένα κόμπο στο μάχη, έτσι όπως το περιγράφουν, και τελικά υποκρύπτεται έμφραγμα και σε αυτή την περίπτωση. Άρα λοιπόν, όταν τα συμπτώματα είναι ενοχλητικά συνεχόμενα, καλό θα είναι να απευθυνόμαστε σε αυτό. Το αντιλαμβάνονται συνήθως αυτά τα συμπτώματα, εσείς εκτιμάτε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι το καταλαβαίνουν, το αντιμετωπίζουν? Όχι. Τα άτυπα συμπτώματα όχι. Τα άτυπα συμπτώματα όχι, δεν τους δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν δίνουν μεγάλη σημασία και οι συνάδελφοι γιατροί. Και αυτό που λέμε ότι ακούω να χτυπάει πολύ δυνατά την καρδιά, ιδίως όταν κοιμάμαι, είναι κάτι κακό? Αυτό όχι απαραίτητα. Πολλοί μπερδεύονται στο ακούω να χτυπάει, να ακούω την καρδιά μου να χτυπάει πολύ δυνατά, πολύ γρήγορα. Όχι, αυτό δεν είναι κάτι. Δεν είναι τόσο να μας ανησυχεί. Δεν είναι τόσο να μας ανησυχεί. Αν δεν υπάρχει κάποια υποκείμενη νόσος, ναι. Αν δεν αισθάνονται η καρδιά να χτυπάει πολύ γρήγορα, αν δεν αισθάνονται ταχυπαλμία δηλαδή εκείνη τη στιγμή. Πολλές φορές μετά από στρες, μετά από έντονη κούραση, το βράδυ όταν ηρεμούμε, μπορεί να αρχίσουμε να αισθανόμαστε την καρδιά μας να χτυπάει λίγο πιο δυνατά. Έτσι, όταν συμβεί, κύριε Κοντέ, ένα τέτοιο γεγονός και βρίσκεσαι κοντά σε έναν άνθρωπο που του συμβαίνει αυτό, μπορείς να κάνεις κάτι, μπορεί να τον βοηθήσεις εκείνη την ώρα? Αλήθεια. Το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να τον βάλεις αυτόν τον άνθρωπο να καθίσει κάπου και αμέσως ταυτόχρονα να ειδοποιήσεις το 166 για να έρθει να τον πάρει. Δηλαδή ακινησία. Αν έχεις μια ασπιρίνη να μπορέσει να τη μασίσει, αυτό είναι το καλύτερο και αυτό θα τον σώσει. Αλλά το βασικό είναι εκεί. Δεν μιλάμε βέβαια για τις περιπτώσεις που χάνει τις αισθήσεις, που εκεί θέλει να ξέρουμε να κάνουμε και τις μαλάξεις. Που κανονικά θα έπρεπε να έχει περάσει και στα σχολεία, σαν. Δεν πρέπει να την ξέρουν μόνο οι καρδιολόγοι ή μόνο οι γιατροί. Κανονικά έπρεπε να το ξέρει όλος ο κόσμος. Και στο εξωτερικό, ακόμα και σε μέρη που πολυσύχναστα. Υπάρχουν και απεινιδωτές και σε εμπορικά κέντρα και οπουδήποτε, ούτως ώστε αν συμβεί κάτι να μπορεί κάποιος να παρέμβει, κάποιος που ξέρει που το έχει ξανακάνει. Ναι, θα έπρεπε. Με σωστή ενημέρωση, δηλαδή πιστεύετε ότι θα είχε σωθεί κόσμος, αν υπήρχε σωστή ενημέρωση? Θα είχε σωθεί περισσότερος κόσμος. Δεν είμαστε σε άσχημο σημείο, σε καλό σημείο. Ευτυχώς η Αθήνα, η Αττική, για να το πω καλύτερα, και αυτό δεν ισχύει βέβαια για την υπόλοιπη Ελλάδα τόσο πολύ. Έχει τη δυνατότητα πλέον πολλά νοσοκομεία και δημόσια και ιδιωτικά, πολλά κέντρα τα οποία μπορούν να αναλάβουν και να κάνουν σωστή δουλειά και καλή δουλειά. Υπάρχουν στατιστικά των περιπτώσεων που η καρδιά προειδοποιεί εγκαίρως με συμπτώματα και χτυπάει το καμπανάκι κινδύνου? Δηλαδή, πόσο είναι εφικτό να προλάβουμε αυτές τις δυσάρεστες καταστάσεις? Το πιο καλό που έχουμε να κάνουμε είναι να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε ότι από ένα σημείο και μετά, όσο περνάνε τα χρόνια, όσο περνάει η ηλικία, θα πρέπει να υποβαλόμαστε σε κάποιον έλεγχο προληπτικό. Αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή, δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθει το σύμπτωμα για να δούμε, να προσπαθήσουμε μετά να δούμε τι σύμπτωμα είναι αυτό και από πού προέρχεται, αλλά να ξέρουμε να έχουμε ένα baseline και να ξέρουμε μια βάση και να ξέρουμε ότι έχουμε αυτό ή είμαστε απόλυτα υγιείς. Δηλαδή το καρδιογράφημα, το τρίπλεξ, αυτά. Ένα καρδιογράφημα και ένα τρίπλεξ. Η δική μου γνώμη είναι ότι θα έπρεπε κανονικά το τρίπλεξ και το καρδιογράφημα να είναι προαπαιτούμενα τουλάχιστον μία φορά και στη σχολική περίοδο και στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας και κατά τη διάρκεια του σχολείου, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε συγγενείς πια καταστάσεις, όπως είναι τα ελλείμματα του μεσοκολπικού ή άλλα πράγματα που μπορεί να έχει ο καθένας. Και εκεί όχι ότι τα πράγματα είναι τραγικά, αλλά μπορεί να υπάρχει κάποιος περιορισμός ανάλογα με το πρόβλημα που υπάρχει στην άσκηση. Ένας έλεγχος λοιπόν και στο σχολείο, κατά τη διάρκεια του σχολείου, σωστός προαθλητικός έλεγχος στα παιδιά τα οποία κάνουν άθληση, είτε κάνουν πρωταθλητισμό, είτε παίζουν διάφορα αγωνίσματα σε ομάδες. Και από εκεί και πέρα, αν όλα αυτά είναι καλά, από την ηλικία των 40 και μετά θα πρέπει να υποβαλόμαστε σε τακτικούς ελέγχους. Όχι κάθε 6 μήνες ή κάθε χρόνο, έτσι, αλλά σε έναν έλεγχο ναι, πρέπει να υποβαλόμαστε. Να σας ρωτήσω, θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τι σημαίνει ότι έχουμε έναν άνθρωπο που η καρδιά του πάει καλά? Είναι όλα φυσιολογικά. Υπάρχει τέτοια τέλεια καρδιά? Τι θα λέγαμε, δηλαδή. Πολλές και δικές μας τέλειες. Δεν ξέρουμε τουλάχιστον αν έχουν κάποιο πρόβλημα. Όταν λέμε ότι πάει καλά, εννοούμε μια καρδιά η οποία χτυπάει καλά, δεν μας δημιουργεί πρόβλημα, κάνουμε όλες μας τις λειτουργίες, είμαστε λειτουργικοί, κάνουμε τη δουλειά μας, κάνουμε τα πάντα χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα, χωρίς να έχουμε δύσπνες, χωρίς να έχουμε οτιδήποτε. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε βέβαια τα αγγεία μας πια σε τι κατάσταση βρίσκονται, αλλά μπορούμε να το υποπτευθούμε από το lifestyle που έχει ο καθένας, από τη ζωή δηλαδή που κάνουμε. Και εκεί είναι πάλι το μυστικό για να υποβληθούμε σε κάποιον έλεγχο, για να μπορέσουμε να
λύσουμε καταστάσεις. Γι' αυτό θέλω τώρα να σας ρωτήσω, τελικά το άγχος, η στεναχώρια, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, είναι παράγοντες που αυξάνουν και επηρεάζουν τις παθήσεις και τα περιστατικά της καρδιάς? Πάρα πολύ. Έχουν αυξηθεί τα καρδιακά συμβάματα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια που η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίση. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Οι λόγοι είναι πρώτον το οικονομικό, δεύτερον η διακοπή της θεραπείας, αλλά ο βασικότερος λόγος είναι το συνεχώς αυξανόμενο στρες που έχουμε όλοι μας, γιατί από ένα σημείο και μετά βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Αυτό λοιπόν μας δημιουργεί, το άγχος μας δημιουργεί αυξημένες πιέσεις στο σώμα και οι αυξημένες πιέσεις είναι ο προάγγελος το να συμβούν τα επόμενα βήματα. Έχετε δηλαδή περιστατικά που βλέπετε ότι ενώ θα έπρεπε να έχει πάει στο γιατρό του, δεν έχει πάει για λόγους οικονομικούς? Πάρα πολλά. Και όχι μόνο περιστατικά που δεν έχει πάει στο γιατρό για οικονομικούς λόγους, και άνθρωποι οι οποίοι έχουν κόψει τη φαρμακευτική αγωγή γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να την πληρώσουν. Είτε γιατί έχασαν τη δουλειά τους και δεν έχουν ασφάλιση, είτε γιατί ο μισθός τους έχει πέσει τόσο πολύ που δεν, τα φάρμακα που παίρνουν είναι πάρα πολλά, η συμμετοχή τους δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλη και δεν έχουν τη δυνατότητα να τα καλύψουν. Και αρχίζουν σιγά σιγά και κόβουν κάποια από μόνοι τους χωρίς να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό, και αυτό σημαίνει πρόβλημα. Εδώ θα χρειαζόταν η κάρτα προνόμιο, κύριε Ελευθεριώτη. Είναι σημαντικό να βοηθηθεί ο άνθρωπος. Είναι σημαντική η δουλειά που προσφέρετε εσείς τώρα πια με αυτές τις κάρτες, που δίνετε τουλάχιστον τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν έχουν άλλη δυνατότητα να μπορέσουν να φτάσουν εκεί που πρέπει να φτάσουν για να λύσουν τα προβλήματά τους. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το τσιγάρο παίζει αρνητικό ρόλο στην υγεία της καρδιάς? Είναι αλήθεια τελικά ή όχι? Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Το τσιγάρο κάνει κακό σε όλο τον οργανισμό, όχι μόνο στην καρδιά, αλλά βασικά στην καρδιά και βασικά στα αγγεία της καρδιάς. Αυτό είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Χαλάει το ενδοθήλιο που λέμε του αγγείου, το κάνει πιο σκληρό, άρα αυξάνει την πίεσή του. Και αυτό σημαίνει ότι σε καταστάσεις στρες υπάρχει πιθανότητα να συμβεί το οτιδήποτε. Και μαζί και με την αθυρωμάτωση το πρόβλημα γίνεται πολύ μεγαλύτερο. Λένε ότι οι χτύποι της καρδιάς μας θα φτάσουν τους 2,6 δισεκατομμύρια καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Πρόκειται για την πιο ανθεκτική αντλία που μας τροφοδοτεί και μας επιτρέπει να ζούμε. Ας δημιουργήσουμε λοιπόν τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στην καρδιά μας να λειτουργήσει όπως η φύση όρισε, και αυτή θα μας ανταμείψει. Ο λόγος τώρα στον κύριο Ελευθεριώτη για να μας πει πάλι, να μας υπενθυμίσει την προσφορά για σήμερα. Να πούμε σε όσους μας ακούν ή άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, ότι τις επόμενες 2 ώρες όποιος πάρει τηλέφωνο στα τηλέφωνα που βλέπει στην κάρτα στην εταιρεία μας θα μπορέσει να προμηθευτεί την προνόμιο με κάρτα από 160 ευρώ που είναι η οικογενειακή κάρτα στα 120 ευρώ. Πιστεύουμε ότι αυτή η προσφορά θα δώσει τη δυνατότητα σε πολλούς συμπολίτες μας να την αγοράσουν όπως έχουν κάνει και στις προηγούμενες εκπομπές. Και για πόση ώρα ακόμα μπορούν τηλεφωνικά να επικοινωνούν οι τηλεθεατές? 2 ώρες μετά την εκπομπή. Ωραία. Περνάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε να ακούσουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Προνόμιο με Κάρτα, Βασίλη Μουντάκη. Μουντάκη, ποια είναι η διαφορά της κάρτας προνόμιο από τις άλλες κάρτες υγείας? Οι διαφορές είναι πάρα πολλές, είναι τεράστιες. Οι άλλες κάρτες, όπως το είπατε, είναι κάρτες υγείας, ενώ αυτή είναι πολύ δυνατή στο κομμάτι της υγείας, αλλά έχει και παροχές σε 20 διαφορετικές υπηρεσίες. Όπως καταστήματα με ρούχα, με παπούτσια, είδη αυτοκινήτου, γάμος, βάφτιση, φροντιστήρια για τα παιδιά. Άρα προσφέρει προνόμια και εκπτώσεις σε 2.000 επιχειρήσεις πέρα από το κομμάτι της υγείας, και μάλιστα σε μια πολύ χαμηλότερη τιμή από ό,τι κοστίζουν κάποιες άλλες κάρτες υγείας. Κύριε Μουντάκη, ποιοι είναι οι βασικοί μέτοχοι και γενικότερα οι άνθρωποι που αποτελούν την κάρτα προνόμιο? Είπατε τη λέξη κλειδί, οι άνθρωποι. Η πραγματική δύναμη της κάρτας αυτής είναι οι άνθρωποι που την αποτελούν.
με πρώτο τον κύριο Δούκα Παλαιολόγο, ο οποίος είναι και πρόεδρος της εταιρείας μας, μεγάλη τιμή για μας και βασικός μέτοχος, άνθρωπος επί 40 χρόνια στην ασφαλιστική αγορά, ιδιοκτήτης Ελληνοβρετανικής, διατέλεσε επί πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην Εθνική Ασφαλιστική και για μια δεκαετία διευθύνων σύμβουλος στην Αλφα Ασφαλιστική. Είναι ο αντιπρόεδρος της εταιρείας μας, ο κύριος Σπύρος Λευτεριώτης, ένας άνθρωπος με 35 χρόνια προϋπηρεσία, έφτασε στις ανώτερες θέσεις της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εγώ, που επί 25 χρόνια είμαι στην ασφαλιστική αγορά, στην πρώτη γραμμή ενεργός ασφαλιστής, σήμερα είμαι περιφερειακός διευθυντής στην Άξια Ασφαλιστική και άλλοι 6-7 συνεργάτες, οι οποίοι είναι επώνυμοι του ασφαλιστικού χώρου. Δηλαδή, είναι ένα προϊόν ασφαλιστικό. Εδώ μπερδεύεται ο κόσμος. Δεν είναι ασφαλιστικό, όμως εμείς οι άνθρωποι του ασφαλιστικού χώρου μπορούμε να βρούμε ανάγκες που δεν καλύπτονται από ασφαλιστήρια συμβόλαια και να τις συγκεντρώσουμε όλες μέσα σε μία κάρτα. Άρα, με ένα πολύ χαμηλό κόστος, οι καταναλωτές μπορούν να πάρουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα βρουν μέσα από ένα συμβόλαιο. Δεν είναι λοιπόν ασφαλιστικό προϊόν, ούτε είναι κάρτα τραπεζική. Είναι μια κάρτα υγείας, μια κάρτα εκπτωτική, μια κάρτα με πολλά προνόμια. Πολύ ωραία. Κύριε Μουντάκη, ποια είναι τα ωφέλη που απολαμβάνει ο κάτοχος της κάρτας προνόμιο, η συνεργαζόμενη επιχείρηση με την κάρτα προνόμιο και τέλος ο συνεργάτης της κάρτας προνόμιο? Είναι αυτό που λέμε προνόμια για όλους. Τα μεγαλύτερα προνόμια και τα πιο σημαντικά τα έχει ο καρτούχος, ο κάτοχος της κάρτας, ο οποίος είναι και ο μόνος ο οποίος πληρώνει. Αυτός πραγματικά, με μια μικρή συνδρομή το χρόνο, έχει εκτόσεις και προνόμια σε 2.000 επιχειρήσεις στο θέμα της υγείας και όχι μόνο. Επίσης, πολύ σημαντικά προνόμια και κέρδο έχει η επιχείρηση, η συνεργαζόμενη επιχείρηση. Γιατί σε μια περίοδο κρίσης που πραγματικά ο κόσμος δεν έχει μεγάλη αγοραστική δύναμη, χωρίς λοιπόν να πληρώσει έξοδα διαφήμισης, συνεργάζεται μαζί μας, εμείς τον διαφημίζουμε, τον προωθούμε και του στέλνουμε στην ουσία πελάτες. Και συγχρόνως αυτός λοιπόν ο πάροχος, η συνεργαζόμενη επιχείρηση, είναι και κάτοχος της κάρτας, άρα μπορεί να κάνει χρήση σαν καταναλωτής. Και τέλος έχουμε τους συνεργάτες, τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν εξειδικευτεί, έχουν εκπαιδευτεί και επικοινωνούν αυτό το προϊόν, το οποίο δεν είναι απλό, είναι πολύπλοκο, στον καταναλωτή. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι καταναλωτές από τη μία, η συνεργαζόμενη επιχείρηση και ο άνθρωπος που προωθεί το προϊόν, σε συνεργασία μαζί μας συνεργάζονται άψογα και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο έχει η κάρτα. Πολύ ωραία. Κύριε Μουντάκη, έχετε ένα σλόγγαν «Δύναμη συνεργασίας». Τι σημαίνει αυτό το σλόγγαν? Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι συνεργάζονται άψογα και αρμονικά τρεις διαφορετικές κατηγορίες επιχειρηματιών. Ο επιχειρηματίας από τη μία, ο άνθρωπος που προωθεί το προϊόν στους καταναλωτές και ο απλός καταναλωτής. Εξίσου λοιπόν αυτοί συνεργάζονται, γιατί η κάρτα αυτή για να γίνει είναι προσπάθεια όλων αυτών των ανθρώπων και αυτή λοιπόν η δύναμη που έχουμε μας κάνει μοναδικούς, μας κάνει να ξεχωρίζουμε και γι' αυτό την κάρτα αυτή την ονομάσαμε προνόμιο και το σλόγγαν μας είναι δύναμη συνεργασίας. Συνεργάζονται τρεις διαφορετικές κατηγορίες για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο βλέπετε όλοι σας. Κύριε Μουντάκη, θα σας κάνω τώρα μια κρίσιμη ερώτηση. Τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής πριν επιλέξει μια κάρτα υγείας? Ειδικά σήμερα που τα χρήματα είναι δύσκολα, πρέπει να προσέχουμε το που δίνουμε το κάθε μας ευρώ. Και επειδή η διαφήμιση πολλές φορές μπορεί να παρασύρει κάποιον, πρέπει πριν αποφασίσει να πάρει μια κάρτα υγείας, πρέπει να το ψάξει, να δει με ποιες επιχειρήσεις συνεργάζεται η κάθε κάρτα, αν είναι μεγάλες, αν είναι μικρές, αν είναι αξιόπιστες, το εύρος των καλύψεων και αν υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Η δικιά μας κάρτα λοιπόν έχει αυτά τα πλεονεκτήματα. Καλό θα είναι λοιπόν πριν μας επιλέξει κάποιος να το ψάξει και συνειδητά να το κάνει. Επίσης, έχουμε και ένα μοναδικό πλεονέκτημα για τους κατόχους, ότι κάποιος που θα πάρει την κάρτα μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή, ειδικά μετά από 30, μέσα σε 30 μέρες, ακόμα και αν την έχει χρησιμοποιήσει, να την επιστρέψει, να δώσουμε τα χρήματα. Και δεύτερον, εάν οποιαδήποτε επιχείρηση που δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα, αλλά αν συμβεί στο μέλλον, δεν τηρήσει τη δέσμευση που έχει υπογράψει μαζί μας, εμείς ερχόμαστε και του επιστρέφουμε τα χρήματα αυτά. Και από πού κάποιος μπορεί να προμηθευτεί αυτή την κάρτα? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Όπως γνωρίζουμε, υπάρχει η σελίδα με κάρτα.gr. Μπορεί λοιπόν να την πάρει ηλεκτρονικά. Έχουμε 450 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι προωθούν αυτό το προϊόν. Μπορεί να έρθει στα γραφεία μας, Λεωφόρος Εγγύρου 106. Άρα, με όλους αυτούς τους τρόπους μπορεί να την πάρει είτε με το τηλέφωνο, είτε από μια διαφήμιση ή να τον καλέσουμε εμείς.
Να περάσουμε για ακόμα μια φορά να δούμε την προσφορά της εκπομπής «Προνόμιο με κάρτα». Θα μας πείτε, κύριε Ελευθεριώτη. Ναι, σήμερα όποιος πάρει τηλέφωνο λοιπόν στην εταιρεία θα μπορέσει να πάρει την κάρτα που έχουμε πει ότι έτσι κι αλλιώς είναι οικονομική και κάνει 160 ευρώ, η οικογενειακή κάρτα, θα μπορέσει να την πάρει με 120 ευρώ. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι μιλάμε για την οικογενειακή κάρτα, που σημαίνει ότι είναι το ζευγάρι και όσα παιδιά υπάρχουν στην οικογένεια. Και όσα παιδιά. Θα βγει κάρτα για το κάθε έναν, διότι οι γιατροί χρειάζονται να έχουν κάρτα για το κάθε παιδί και τα νοσοκομεία και οι κλινικές. Άρα λοιπόν, για όλη την οικογένεια, η κάρτα θα, σήμερα, όσοι θα επικοινωνήσουν, θα μπορούν να την πάρουν με 120 ευρώ. Νομίζω ότι είναι μια προσφορά σημαντική και θα τους δίνουμε τη δυνατότητα και λόγω της εκπομπής και της προσπάθειας ενημέρωσης που κάνουν. Για τις επόμενες 2 ώρες, να το τονίζουμε αυτό. Ακολουθεί μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε για τα συμπεράσματά μας. Στο φινάλε της εκπομπής, ο κύριος Λευθεριώτης θα μας κάνει μια σύνοψη για να έχουμε τη συνολική εικόνα της σημερινής μας κουβέντας. Νομίζω ότι και σε αυτή την εκπομπή βγήκαν πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Να υπενθυμίσουμε σε όσους μας παρακολουθούν ότι και στις προηγούμενες εκπομπές ασχοληθήκαμε με θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Πολύ. Τα οποία παίξαν έναν εκπαιδευτικό, ας το πούμε έτσι, ρόλο, νομίζω εγώ, και στους τηλεθεατές. Δηλαδή το ότι ασχοληθήκαμε με τις ιώσεις, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα στις προηγούμενες εκπομπές. Το ότι ασχοληθήκαμε ακόμα και με τη δεύτερη άποψη που χρειάζεται στον ιατρικό τομέα, και νομίζω ότι και αυτό βγήκε από προηγούμενη εκπομπή. Το ότι ασχοληθήκαμε με την ορθοδοντική, και την ορθοδοτική και σε μεγάλες ηλικίες, που περισσότεροι άνθρωποι, επειδή φοβούνται να διαχειριστούν τέτοια προβλήματα, τα αφήνουν και κρεμούν και δημιουργούνται προβλήματα. Με τη φυσιοθεραπεία, με τον καρκίνο του μαστού. Με τον καρκίνο του μαστού. Με πράγματα που πολλές φορές είναι ταμπού. Νομίζω ότι τα διαχειριστήκαμε με έναν απλό τρόπο, διότι ο στόχος και της εκπομπής και ο δικός μας είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε πραγματικά αυτόν που μας παρακολουθεί. Και καθένας να καταλάβει, χωρίς να είναι γιατρός και ειδικός, να μπορεί να καταλάβει. Άρα λοιπόν, αν θα έλεγα εγώ μια κουβέντα και για τη σημερινή εκπομπή πριν επανέλθουμε στον κύριο Κοντό για να κουβεντιάσουμε, είναι ότι το συμπέρασμα που βγαίνει και από αυτή την εκπομπή και γι' αυτό το συνδέω με τα προηγούμενα, είναι ότι τα περισσότερα ζητήματα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με τη σωστή πρόληψη. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο συμπέρασμα που βγαίνει από όλα. Από όλες τις εκπομπές και βγαίνει και για το θέμα της καρδιάς. Τώρα, βέβαια, εδώ πέρα είναι πιο ευαίσθητο το θέμα, διότι έχουμε πάρα πολλούς θανάτους από αυτή την υπόθεση και η πρόληψη είναι ακόμη πιο σημαντικό στοιχείο. Άρα λοιπόν, θα λέγαμε ότι ένα στοιχείο που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι αν μας ενδιαφέρει η ποιότητα, και το λέω αυτό γιατί μιλάμε και για την εκπομπή, η ποιότητα στη ζωή μας περνάει και από μια ποιότητα στην υγεία. Και η ποιότητα στην υγεία σημαίνει πάνω απ' όλα ότι προσέχουμε. Και προσέχω σημαίνει όχι ότι κάνω ό,τι θέλω, ούτε ότι κάνω αυτά που νομίζω ότι πρέπει να κάνω, αλλά πάω στους ειδικούς, μου εξηγούν τι πρέπει να κάνω και εγώ το ακολουθώ. Αυτό το θέμα της πρόληψης νομίζω ότι βγαίνει και από τη σημερινή κουβέντα και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και αν 10, 20, 100 άνθρωποι που μας ακούνε σήμερα, αυτό που θα κάνουν είναι ότι αν δουν κάποιο πρόβλημα να πάνε σε έναν ειδικό και να τους εξετάσει, νομίζω ότι αυτό θα ήταν και η επιτυχία αυτής της εκπομπής. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που ανέφερε στο τέλος ο κύριος Κοντός, ότι υπάρχουν άνθρωποι που διακόπτουν τις αγωγές τους. Ή ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν πάνε στο γιατρό για λόγους οικονομικούς και είπαμε ότι και εμάς, σαν κάρτα, μας ενδιαφέρει αυτό να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και γι' αυτό. Είπε ότι πολλές φορές σταματάνε και τα φάρμακα. Ναι, και αυτό με τα φάρμακα μου έκανε και εντύπωση και ήθελα να πούμε έτσι και 2 κουβέντες για όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται με τα γενώσιμα κλπ. Αλήθεια. Τι σημαίνει, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτή την ιστορία ή όχι? Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με όλη αυτή την ιστορία. Κατά τη γνώμη τη δική μου όμως, δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ο κόσμος έχει φοβηθεί κακώς. Πρόβλημα ουσιαστικό δεν υπάρχει. Τα φάρμακα όλα είναι φάρμακα. Όταν ένα σκεύασμα είναι εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή ενός κράτους, από τον ΕΟΦ στη συγκεκριμένη περίπτωση, και κυκλοφορεί με συγκεκριμένη ονομασία και φύλο οδηγιών κλπ, τα πράγματα είναι καλά.
Το φάρμακο λοιπόν είναι ασφαλές για την οποιαδήποτε χρήση. Τώρα, αν συμβεί κάποια επιπλοκή, αν συμβεί κάποια αλλεργία, αν συμβεί το οτιδήποτε, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει εκ των προτέρων κανένας. Και φυσικά εκεί πάλι απευθύνεσαι στο γιατρό σου για να σου αλλάξει την αγωγή, να τροποποιήσει, εν πάση περιπτώσει, τους παράγοντες. Όμως και εγώ το αισθάνομαι αυτό, ότι ο κόσμος έχει φοβηθεί με τα γενώσιμα. Πιστεύει ότι τα γενώσιμα είναι φάρμακα κατώτερης ποιότητας. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι, φάρμακα κατώτερης ποιότητας. Και πολλοί λένε ότι εμείς είμαστε τελικά παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Όχι, δεν είναι έτσι. Τα γενώσιμα φάρμακα είναι απλά από εταιρείες οι οποίες δεν το έχουν φτιάξει, δεν έχουν φτιάξει το πρωτότυπο φάρμακο, απλά αναπαράγουν το φάρμακο το οποίο ήδη κυκλοφορεί με τη δική τους βέβαια εμπορική ονομασία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κατώτερα σε ποιότητα, αυτό δεν σημαίνει τίποτα, οι βιοϊσοδυναμίες υπάρχουν, οι μελέτες έχουν γίνει για να κυκλοφορεί το φάρμακο, άρα οι άνθρωποι πρέπει να παίρνουν την αγωγή που τους δίνει ο γιατρός τους χωρίς να έχουν δεύτερη σκέψη. Τα φάρμακα, κατά τη γνώμη μου, είναι ασφαλή. Αφού έχουν σφραγίδα του ΕΟΦ και είναι φάρμακα που κυκλοφορούν νόμιμα σε ένα κράτος, τότε είναι ασφαλή προς χρήση. Άρα λοιπόν έχει γίνει μια πολύ μεγάλη παρανόηση, κακώς. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία. Δεν είναι και τις παρούσεις να το συζητήσουμε όλο αυτό το θέμα. Αλλά αυτό που πρέπει να μείνει στον κόσμο είναι εμπιστοσύνη στο φάρμακο, εμπιστοσύνη στην επιλογή του γιατρού και μαζί με το γιατρό του. Μαζί πάντα με τον γιατρό του, του αναφέρει τυχόν παρενέργειες του φαρμάκου που δεν ευθύνεται το γενώσιμο σαν γενώσιμο, απλά δεν παίρνουμε όλοι τα ίδια φάρμακα, όλα τα φάρμακα δεν κάνουν για όλους μας, δεν κάνουν για όλες τις παθήσεις και κάτι το οποίο μπορεί να πάρετε εσείς και να σας πάει μια χαρά, εμένα μπορεί να μην μου κάνει ή να μου προκαλέσει κάποια αλλεργία σε κάθε ή κάποιο πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση αυτό το αναφέρει στο γιατρό σου, ο γιατρός σου κρίνει αν πρέπει να διακοπεί ή όχι, να αλλάξει η αγωγή, να αλλάξει το σκεύασμα. Ενημερώνονται οι εταιρείες ότι παρατηρήσαμε αυτό και όλα είναι μια χαρά. Νομίζω ότι γίνεται πολύ κουβέντα για το τίποτα. Αυτή είναι μια πολύ θετική εκτίμηση, έτσι όπως τη λέτε. Νομίζω ότι και πολλοί που μας ακούν θα το εισπράξουν αυτό το πράγμα θετικά. Και το θέμα της πρόληψης στην υπόθεση αυτή, για να το πούμε άλλη μια φορά, τι είναι, τι πρέπει να κάνει κάποιος για να πει ότι κάνω πρόληψη στο θέμα της καρδιάς. Ή φροντίζω την καρδιά μου. Καταρχήν αυτό που πρέπει να κάνει είναι να προσέχει πάρα πολύ κάποιους αυτούς τους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου που είπαμε προηγούμενα στην κουβέντα μας. Δηλαδή, καλό θα είναι να μην καπνίζει κανείς. Το τσιγάρο κάνει κακό, το τσιγάρο αυξάνει 5 φορές την πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού συμβάματος σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Δεν σημαίνει ότι καπνίζοντας θα πάθεις, απλά αυξάνεις τις πιθανότητες. Όπως επίσης δεν σημαίνει το ότι δεν καπνίζεις ότι δεν θα πάθεις και τίποτα, έτσι. Λοιπόν, απλά αυξάνεις πάρα πολύ τις πιθανότητες. Άρα λοιπόν το τσιγάρο δεν πρέπει να υπάρχει. Από εκεί και πέρα, όσοι άνθρωποι μπορούν να βάλουν λίγο άσκηση στη ζωή τους, έστω ένα απλό περπάτημα 2-3 φορές τη βδομάδα, μία ώρα. Όχι βέβαια περπάτημα της τάξης των 10 βήματα, έτσι να φύγω από το σπίτι και να πάω στο αυτοκίνητο, δεν εννοούμε αυτό περπάτημα. Να βγουν έξω, καλό θα τους κάνει και το έξω, όχι μόνο μέσα σε ένα σπίτι, περπάτημα, μία ωρίτσα, χαλαρά, χωρίς τρέξιμο, χωρίς άγχος, χωρίς τίποτα και αυτό ακόμα κάνει πάρα πολύ καλό. Και βέβαια μεγάλη προσοχή στον τρόπο ζωής, στο τι τρώμε. Αυτό για το θέμα της σωστής διατροφής. Υπάρχουν κάποιες τροφές που να προστατεύουν την καρδιά? Ας πούμε, έχω ακούσει το κόκκινο κρασί, τα ωμέγα 3 λιπαρά. Είναι όντως ωφέλιμα? Το ωφέλιμο είναι λίγο σχετικό, ειδικά με το κρασί, έτσι, γιατί μπορεί κάποιος, δεν θέλω να τελειώσει εκπομπή με το μήνυμα ότι πίνετε γιατί θα σωθείτε. Με μέτρο. Έτσι. Σε αυτό οι εταιρείες καρδιολογικές είναι σαφέστατες. Θεωρούμε ότι το κρασί που κάνει καλό είναι το κόκκινο περισσότερο γιατί έχει τις ιδιότητες της ασπιρίνης και η ποσότητα είναι περίπου στα 3-4 ποτηράκια. Όχι ποτήρια του νερού και όχι γεμάτα, όπως λέμε με το δάχτυλο έτσι και όχι όρθιο, 3-4 ποτηράκια την εβδομάδα. Από εκεί και πέρα παραπάνω θεωρείται κατάχρηση. Ούτε 2-3 ποτήρια στο φαγητό, όπως λέγανε παλιότερα, ούτε τίποτα. 3-4 ποτήρια. Και βέβαια αυτό δεν πρέπει να λειτουργήσει αθρηστικά, γιατί πολλοί λένε ότι παράδειγμα είμαι ναυτικός, λείπω 9 μήνες το χρόνο, δεν πίνω καθόλου και όταν έρχομαι πίνω
και για τους 9 μήνες. Δεν ισχύει αυτό, έτσι. Δεν σημαίνει ότι το βάζουμε ότι στο χρόνο τόσα, άρα μπορώ να τα πιω με τη μία. 3 με 4 ποτήρια την εβδομάδα αυστηρά, όχι παραπάνω, μέχρι εκεί. Αν δεν πιούμε βέβαια καθόλου, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Έτσι, αλλά αυτή η ποσότητα δεν μας κάνει για κάτι. Για τα ωμέγα 3 λιπαρά που γίνεται μεγάλος. Και αυτά είναι πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ καλά, κυκλοφορούν σε σκευάσματα, υπάρχουν και σε τροφές, όπως είναι τα ψάρια, ιδιαίτερα ο σολομός. Είναι τα καλά λιπαρά οξεία που λέμε εμείς, αυτά τα οποία προστατεύουν και λιπαίνουν το αγγείο. Ξέρετε, το λίπος το έχουμε ανάγκη. Αλλά γι' αυτό και στις εργαστηριακές τιμές, όταν παίρνουμε μια εξέταση αίματος, και η χοληστερίνη έχει ένα συγκεκριμένο εύρος. Δεν είναι μηδέν. Αν δεν την χρειαζόμασταν, θα ήταν μηδέν. Και θα σου λέει ότι είναι μηδέν. Από τη στιγμή που έχει ένα συγκεκριμένο εύρος, σημαίνει ότι ο οργανισμός έχει ανάγκη και αυτό. Απλά το πόσο έχει ο καθένας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, το κομμάτι της διατροφής, που πρέπει εκεί να ξέρουμε να παίρνουμε τροφές οι οποίες δεν είναι πλούσιες στα κακά, τα λιπαρά οξέα, αυτά δηλαδή τα οποία δεν τα διασπά εύκολα ο οργανισμός και απλά κάθονται σε ορισμένα σημεία, τα βασικότερα σημεία είναι τα αγγεία του οργανισμού και δυνητικά μας δημιουργούν προβλήματα στο μέλλον, γιατί όσο συσσωρεύονται τόσο θα αυξάνει και το πρόβλημα. Κύριε Ελευθεριώτη, ήθελα να μας υπενθυμίσετε τις δωρεάν παροχές που μπορεί να έχει κάποιος με την προνόμιο με κάρτα. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, δωρεάν μπορεί να έχει check-up, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σε πάρα πολλές κλινικές μας στη χώρα και κάθε χρόνο μπορεί να κάνει. Μπορεί να έχει ιατρικές επισκέψεις σε πάρα πολλές κλινικές, σε όλη την Ελλάδα πάλι, έτσι, όπου μπορεί να έχει απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις και έχει και μια σειρά άλλων δωρεάν παροχών. Αυτό όμως που έχει σημασία περισσότερο, γιατί δεν έχει κανένα νόημα να πάρει την κάρτα και να μην τη κάνει χρήση, να πετάξει αυτά τα λεφτά. Το σημαντικότερο από όλα είναι να εκπαιδευτεί πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Να πει ότι εγώ παίρνω την κάρτα. Και να μην ντρεπόμαστε να και την άλλη μέρα το πρωί, αυτοί που την παίρνουν έχουν συνειδητοποιήσει τι κάνουν. Ναι. Από την άλλη μέρα το πρωί να αρχίσει να τη κάνει χρήση. Κάθε μέρα που κάνει χρήση είναι υποφελία όλων. Έτσι, δηλαδή και της οικογένειάς του και του ιδίου, αλλά ακόμα και του ιατρικού συστήματος. Διότι όπως αναφέρθηκε και πριν, υπάρχουν υποδομές στην Ελλάδα αρκετά σημαντικές. Υπάρχουν και γιατροί και υποδομές. Το θέμα είναι πώς θα φέρουμε σωστά και κοντά τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη με αυτές τις υποδομές. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και σε μια εποχή που θα ήταν δύσκολο, όπως ακούστηκε κιόλας και από τον κύριο Κοντό, να περιορίσουμε το άγχος μας, διότι δεν μπορούμε να το περιορίσουμε. Το άγχος μας, τουλάχιστον να μην προσθέτουμε άγχος. Δηλαδή, να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ταλαιπωρίες, να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα της πρόσβασης στο ιατρικό σύστημα εύκολα, ώστε να μην έχουμε άγχος και με αυτό. Και το άλλο να κάνουμε και την πρόληψη που πρέπει. Και επειδή η πρόληψη σήμερα συζητάμε μόνο για την καρδιά, αύριο συζητάμε και για ένα άλλο θέμα ιατρικό, μεθαύριο για κάτι άλλο. Βέβαια. Η πρόληψη πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό σοβαρά και να έχουμε μια συνεχή παρουσία με το θέμα της πρόληψης. Το θέμα δεν είναι να αντιμετωπίσεις ένα θέμα υγείας. Το θέμα είναι να έχεις μια συνολική ποιότητα ζωής, άρα να μπορείς να τα κάνεις αυτά χωρίς να έχεις άγχος. Ένας οικογενειάρχης, δηλαδή, αναφέρθηκε κιόλας πριν, εδώ σταματάνε την ιατρική παρακολούθηση ή δεν συνεχίζουν τα φάρμακα, διότι υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αν έστω και ορισμένοι άνθρωποι μπουν σε ένα πρόγραμμα και αυτά το τακτοποιήσουν, είναι υποφελία όλων. Αν μου επιτρέπετε και εμένα ένα σχόλιο εδώ πάνω σε αυτό, υπάρχει μια δυσκολία εδώ πέρα στο συγκεκριμένο θέμα. Το δημόσιο σύστημα υγείας, ενώ είναι καλό, δέχεται πάρα πολύ μεγάλο όγκο ασθενών. Αυτό σημαίνει ότι τα ραντεβού του είναι πάρα πολύ μακρινά. Και όταν κάποιος έχει πρόβλημα, το έχει τώρα και δεν το έχει μετά από 2-3 μήνες. Η ιδιωτική πρωτοβουλία από την άλλη άποψη είναι πάρα πολύ ακριβή τις περισσότερες φορές. Εδώ έρχεστε εσείς και προσφέρετε ένα σημαντικό έργο που δίνετε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που δεν έχουν πια, γιατί έχασαν τη δουλειά τους, γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται και τους δίνετε μια ωραία δυνατότητα στο να απευθυνθούν και να κάνουν είτε να λύσουν το πρόβλημά τους αν έχουν πρόβλημα ή να κάνουν κάποιον έλεγχο, ούτως ώστε να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα μετά. Γιατί τους δίνεται ουσιαστικά τη δυνατότητα της πρόσβασης στο σύστημα υγείας το οποίο δεν το είχαν. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη δική μου. Κύριε Ελευθεριώτη, σύμφωνα με τις εκπτωτικές παροχές που προσφέρει η προνόμιο με κάρτα, έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα μπορεί κανείς να εξοικονομήσει με το να τη χρησιμοποιεί? Έχετε κάνει κάποια έρευνα? Κοιτάξτε, εγώ δεν θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή τι μπορεί να εξοικονομήσει. Αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητος είναι ότι λίγο ανασχοληθεί, τα χρήματα που θα πληρώσει για την κάρτα θα το επιστραφούν πίσω.
Δηλαδή, ένας οικογενειάρχης ο οποίος κάνει μία δαπάνη μέσα στον χρόνο 5, 10.000, 7.000, αν χρησιμοποιήσει την κάρτα και σε όλους τους άλλους τομείς, εκτός από τα ιατρικά και στα υπόλοιπα, στην ουσία όχι, θα κάνει απόσβεση 5 φορές την κάρτα που κάνει 160 ευρώ και που σήμερα, όπως πούμε, την προσφέρουμε στα 120. Η φιλοσοφία εδώ είναι η εξής. Πληρώνει ο ίδιος αυτό το μικρό ποσό για να αρχίσει να έχει συνείδηση ότι πρέπει να τη χρησιμοποιεί. Διότι αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο, όπως σας είπα και πριν, να κάνει χρήση της κάρτας. Δηλαδή να ξεκινάει και να λέει πώς θα εξοικονομήσω εγώ 5 πράγματα από τις βασικές μου ανάγκες. Διότι όλοι έχουμε αλλάξει συνήθειες, μην γελιόμαστε. Έχουμε περάσει μια καινούρια φάση της ζωής μας. Στην οποία αυτή την καινούρια φάση πρέπει να βάλουμε ένα προγραμματισμό. Ήμασταν οι περισσότεροι σπάταλοι, και δεν το λέω, και σε οικογενειακό επίπεδο ήμασταν σπάταλοι. Και όχι μόνο σε οικογενειακό, και σε επιχειρηματικό επίπεδο ήμασταν σπάταλοι, και στο ιατρικό επίπεδο ήμασταν σπάταλοι. Δηλαδή, ακούμε νούμερα που φεύγανε στον ιατρικό τομέα, κοιτάμε στατιστικά, και έχω δουλέψει πολλά χρόνια με τα στατιστικά στα ιατρικά, λόγω της ασφαλιστικής μου προϋπηρεσίας, όπου δεν πίστευε στα μάτια σου. Έλεγες ότι είναι λάθος τα νούμερα. Γιατί η Ελλάδα είχε μια φοβερή σπατάλη, περισσότερο από χώρες οι οποίες ήταν ανεπτυγμένες. Είχαμε ακόμα και γιατρούς που παίρνανε υπέρογκα ποσά. Υπέρογκα ποσά. Είχαμε γιατρούς που προσανατόλιζαν πολλές φορές τις αμοιβές τους σε σχέση με τα ασφαλιστικά προγράμματα και είχαμε περίεργες καταστάσεις. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι μια ευκαιρία να δούμε λίγο τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο. Εδώ δεν μιλάμε ούτε πολιτικά, ούτε προσπαθούμε να εξειδανικεύσουμε καταστάσεις. Τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας? Πρέπει να δούμε πώς σαν οικογένεια μπορούμε να μαζέψουμε λίγο τα πράγματα, γιατί έχουμε μικρότερα εισοδήματα, να μην κάνουμε σπατάλες και να αξιοποιήσουμε τα χρήματα εκεί που πρέπει. Δεν μπορείς να λες ότι εγώ δεν κάνω σπατάλες, αλλά σταματάω την αγωγή, την ιατρική. Εδώ τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ αυτό που περιέκοψα είναι να πηγαίνω στο γιατρό να κάνω πρόληψη. Τότε τα έχουμε κάνει όλα λάθος. Δεν έχουμε καταλάβει τι πάμε να κάνουμε. Σε αυτές τις προτεραιότητες που αλλάζουν οι προτεραιότητες, και ξέρετε, σήμερα έχουμε δεδομένα και εμείς, σαν προνόμιο με κάρτα, και στατιστικά δεδομένα, τα οποία είναι σημαντικά. Ο κόσμος έχει στραφεί περισσότερο στην αποταμίευση γιατί φοβάται, και αποταμιεύει γιατί φοβάται. Έχει στραφεί σε προϊόντα που θέλει να πάρει αξία από αυτό. Δηλαδή, το πληρώνω και θέλω να έχει μια αξία για μένα, και τον ενδιαφέρει και η υγεία. Αλλά δυστυχώς δεν είναι πρώτη προτεραιότητα, είναι δεύτερη προτεραιότητα. Και αυτό το πράγμα μας τρομάζει λίγο. Είναι δεύτερη προτεραιότητα. Δηλαδή λέει πρώτα να αποταμιεύσω και μετά το θέμα της υγείας. Μα δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, εμείς τι προσπαθούμε να του πούμε? Προσπαθούμε να πούμε με πολύ απλά λόγια ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι να πας στο γιατρό. Έχουμε καλούς γιατρούς, καλές υποδομές, πολλές υποδομές. Και δεν είμαστε σε αδυναμία να διαχειριστούμε αυτά τα προβλήματα. Μπορεί να υπάρχουν κάποια προβλήματα σε κάποια απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδος, αλλά δεν έχουμε προβλήματα στις μεγάλες πόλεις. Άρα λοιπόν, αν μπορέσουμε να τα παντρέψουμε όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι θα έχουμε κάνει όλοι ένα βήμα μπροστά. Και είπατε ότι αυτή την κάρτα μπορεί να την προμηθευτεί και ένας που έχει ένα ήδη σοβαρό πρόβλημα υγείας και που είναι σε μια μεγάλη ηλικία. Ναι, εξήγησα ότι αυτό σημαίνει γιατί δεν είναι ασφαλιστικό προϊόν. Δηλαδή δεν βασίζεται στη φιλοσοφία της ασφάλισης, όπου πράγματι πρέπει ένας άνθρωπος να είναι υγιής. Και είναι σωστό αυτό που λέει η ασφαλιστική αγορά, ότι πρέπει να είναι υγιής, διότι διαφορετικά θα γινόταν μεγάλη σύγχυση. Δεν είναι ασφαλιστικό προϊόν. Κάτι θέλατε να προσθέσετε? Κύριε Κοντέ, να... Ναι, ήθελα να προσθέσω στο κομμάτι το οικονομικό το οποίο είπατε, ότι εδώ στην Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, και γι' αυτό οι δαπάνες είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλες, είναι το ότι μας λείπει η οργάνωση. Δεν είμαστε οργανωμένοι. Λοιπόν, κάνουμε πράγματα απλά για να τα κάνουμε. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολύ εύκολα οι τρόποι, κάποιοι επιτίδιοι, από όπου και αν προέρχονται, να μπορέσουν να απομυζούν χρήματα από το δημόσιο κυρίως. Γιατί μην γελιόμαστε, μέχρι τώρα τα πράγματα κρατικοποιείται ήταν στην Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αν οργανωθούμε λιγάκι και καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε σε όλους τους τομείς, τότε θα δούμε ότι τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα και ίσως είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτή την κρίση. Γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να γίνει. Νοικοκύρεμα, οργάνωση και τάξη. Αυτό είναι το σημαντικότερο που πρέπει να βγει από εδώ. Και αυτό είναι και στο κομμάτι της υγείας και ιδιαίτερα στο κομμάτι της υγείας που πρέπει η οργάνωση να είναι και η τάξη να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί εμείς ασχολούμαστε με κάτι που δεν παράγει χρήμα, παρά μόνο καταναλώνει. Η υγεία μόνο καταναλώνει. Δεν βγάζουμε λεφτά εμείς. Εμείς απλά ζητάμε όλο και περισσότερα χρήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε ουσιαστικά τη δουλειά μας. Και ακούμε πολλές φορές σε διάφορες εκπομπές να λένε δεν έχουμε κρεβάτια νοσηλευτικά, δεν έχουμε κλίνες
σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι λίγες. Είναι αν όμως δεν μπορούμε να φτιάξουμε 10 εκατομμύρια κρεβάτια εντατικής θεραπείας, να έχει ο καθένας μας δηλαδή το κρεβάτι του στο νοσοκομείο και το κρεβάτι του στην εντατική, αν το χρειαστεί. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε όμως είναι να οργανωθούμε, να οργανώσουμε τα αστικά κέντρα, να οργανώσουμε και την περιφέρεια η οποία πάσχει στο συγκεκριμένο θέμα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να φεύγει άνθρωπος από την Αρκαδία που κατάγω εγώ, από την Τρίπολη και τη Δημητσάνα, και να έχει πρόσβαση μόνο στην Αθήνα για να κάνει ό,τι είναι να κάνει. Θα μπορούσε να τα κάνει και στο νομό του. Αυτό σημαίνει το να φύγει κάποιος από εκεί και να έρθει στην Αθήνα, σημαίνει κόστος, μεγάλο κόστος. Και αν ήταν οργανωμένη η περιφέρεια, το κόστος θα ήταν σαφώς μικρότερο. Γιατί και προληπτικούς ελέγχους θα μπορούσαν να κάνουν εκεί ευκολότερα και οι άνθρωποι στα απομακρυσμένα χωριά, αλλά και θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εύκολα εκεί και να μην χρειαστούν οι υπόλοιπες δομές, αεροπλάνα, αεροδιακομιδές, καράβια ή οτιδήποτε άλλο. Η σωστή πρόληψη, όπως αναφέρατε και εσείς, πιστεύω ότι θα βοηθήσει γενικά την ιατρική αντιμετώπιση, διότι θα μειώσει και δαπάνες. Διότι θα προλαβαίνονται τα περιστατικά πριν και δεν θα υπάρχει αυτή η συσσόρευση των προβλημάτων. Φανταστείτε ότι αν εγώ βρω έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει από στεφανία νόσο πριν κάνει το έμφραγμα και το βρω με ένα τρίπλες καρδιάς σε μια δοκιμασία κόπωσης, λέω το μίνιμουμ που υπάρχει, τότε έχω σώσει το σύστημα υγείας από μια μεγάλη δαπάνη, γιατί αυτός με μαθηματική ακρίβεια θα νοσηλευτεί, θα πάθει έμφραγμα, θα νοσηλευτεί. Οπότε εκεί έχουμε μονάδες, έχουμε 5 μέρες νοσηλείας, έχουμε άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, αν τα βάλεις κάτω, θα δεις ότι με την πρόληψη τελικά γλιτώνεις χρήματα. Ακριβώς. Και πολύ περισσότερα χρήματα, αλλά το βασικότερο απ' όλα, ζωές. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Κύριε Κοντέ, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε. Κύριε Λευτεριώτη, θα ήθελα να κλείσουμε την εκπομπή με το να υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά την προσφορά της προνόμιο με κάρτα. Ωραία. Να υπενθυμίσουμε ότι μπορούν όσοι τηλεφωνήσουν τώρα και στις επόμενες 2 ώρες από αυτή τη στιγμή στην εταιρεία και στα τηλέφωνα που βλέπουν στην οθόνη τους. Υπάρχουν τα στελέχη της εταιρείας εκεί που θα τους εξυπηρετήσουν και μπορούν να προμηθευτούν την κάρτα από 160 ευρώ την οικογενειακή στα 120 ευρώ. Και τους καλώ να το κάνουν όσο πιο γρήγορα μπορούν. Θα δώσουν το όνομά τους και θα τους επικοινωνήσουν μετά τα στελέχη της εταιρείας μαζί τους. Πολύ ωραία. Να είστε μαζί μας στην επόμενη εκπομπή που θα γίνεται από σήμερα κάθε Πέμπτη πρωί στις 10 με θέματα που θα αφορούν στην υγεία μας και στην καλύτερη καθημερινότητά μας. Γεια σας.